τέλειος 1974. Από μέρες στο νησί επικρατεί τεταμένη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πληροφορείται ότι επίκειτο πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης, υποκινούμενο από τη Χούντα των Αθηνών. Το πραξικόπημα εκδηλώνεται στις 15 Ιουλίου και καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Νικόλαος Σαμψόν. Στις 19 Ιουλίου, ο Μακάριος από τη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕΦ καταγγέλει τη Χούντα των Αθηνών για εισβολή και παραβίαση των δικαιωμάτων του κυπριακού λαού. Την επόμενη μέρα εκδηλώνεται η τουρκική επιχείρηση εισβολής στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Εκείνη την ημέρα υπήρχε μία αναστάτωση και μεταξύ των ανθρώπων, του στρατού, της αστυνομίας και το αντιλήφθηκε ο πατέρας μου, ο οποίος για να με προστατεύσει, επειδή υπήρχαν πυρά παντού, έπεσε πάνω μου για να με καλύψει. Εκείνη τη στιγμή που πετάχτηκε να με προστατεύσει, πέρασε ξυστά η σφαίρα και καρφώθηκε στον τοίχο του σπιτιού. Το Ελληνικό Επιτελείο Στρατού οργανώνει από την Κρήτη επιχείρηση στην οποία συμμετέχει πρώτη μοίρα καταδρομών και σκοπός της είναι η υπεράσπιση του αεροδρομίου της Λευκωσίας από τουρκική κατάληψη. Οι καταδρομείς επιβιβάζονται σε 20 μεταγωγικά αεροπλάνα τύπου Nor Atlas, τα οποία βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Σούδας το βράδυ της 21ης προς την 22η Ιουλίου. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε άκρως απόρριτη και οι πιλότοι της έδωσαν την ονομασία Νίκη. Ετοιμαστήκαμε, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας, έρχεται άλλη μια αλλαγή ότι αλλάξτε οπλισμό, πάρτε γυλίο μάχης, πάρτε πυρομαχικά και πυρομαχικούδες κλπ. Και ετοιμαστείτε, φεύγουμε. Πού πάμε, τα παιδιά δεν ξέραν, μας καλεί, ούτε εγώ ήξερα, μας καλεί ο διοικητής και λέει, φεύγουμε για Κύπρο. Ο διοικητής λέει τη συμμουδιά. Όλοι, φεύγουμε. Να μην δώσουμε στον κόσμο πανικό. Εμείς αρχίζαμε την τραγουδά να μην πω ότι θα κάνουμε σε αυτιά. Έγινε χαμός. Και ο κόσμος έβγαινε με τα μαντήλα και μας έρευνε. Μέχρι που φτάσαμε στο αεροδρόμιο τη Σούδας, πήραμε μέσα από μια κουσαριά αεροπλάνα νοράκτες, τα λέγα αυτά τέτοις. Είναι το 30 ατόμα, 15-30, σύν τα πυρομαχικά που είχαν μέσα, πέντε πιλότοι από κάθε αεροπλάνο. Τα μεταγωγικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Σούδας και πετώντας σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και χωρίς φώτα από το Τυμπάκι, νότια της Κρήτης, προς τον 34ο παράλληλο, έφτασαν πάνω από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Τότε ήταν που άνοιξαν γι' αυτά οι πύλες της κολάσεως. Τα νοράτλας άρχισαν να δέχονται έναν καταιγισμό πυρών. Ο ναυτίλος, ναι, και μας λέει: παιδιά, σε 5 λεπτά προσγειωνόμαστε στην Κύπρο. Σε 10 λεπτά προσγειωνόμαστε στην Κύπρο. Ναι, Θεός μαζί σας. Μόλις μας είπε έτσι, όλοι κοιτάξαμε από το φυγιστρίνι να δούμε πού είμαστε. Κοιτάζουμε και κάπου βλέπουμε τώρα ένα νησί που ήταν στις Φρόγες. Δεν προλάβαμε να δούμε. Αρχίσανε. Τα πυρά που προέρχονταν, ήταν αντιεροπορικά. Ήταν αντιεροπορικά πυρά. Ήταν από πυρά μη ελεγχόμενα, αυτά που είπαμε ότι πάρει ένα όπλο ανέβος στον βουνό και του πετάει τη νύχτα ρίξω. Και από απλά του φέκια δηλαδή. Από απλά του φέκια, γιατί πετάγανε πάρα πολύ τα μυλά. Πάρα πολύ τα μυλά. 30 μέτρα σου λέω πάνω από τη θάλασσα, γεννήκαν στα βουνά και είναι έτοιμα να προσγειωθούν. Και χτύπα, και Έγκλες χτυπήσανε σίγουρα, γιατί βρεθήκαν αυτά τα πράγματα. Και τα λέμε Έγκλες, εννοούμε από τις αγγλικές βάσεις, ναι, στις βάσεις στην Κύπρο. Και είναι ακόμα. Αντιεροπορικά πυρά του Ιταλίων, ορισμένα πυρά του ΟΗΕ που υπήρχε η εθνική κινητική και από εκεί, γιατί έπαιξε μεγάλο ρόλο στο αεροδρόμιο που πήραμε μία μάχη εκεί και κρατήσαμε το αεροδρόμιο. Άρα τη νύχτα είναι, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα διαδικασμό και αρχίσανε και οι επίσημα πλέον εδώ να χτυπάνε με τα αντιεροπορικά τα βαριά, τα μπόφος. Και γι' αυτό έπεσε το αεροπλάνο, γι' αυτό ετούτοι είχαν 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Χτυπάγανε και οι Εγγλέζοι να το μεταξύ, δεν είναι μόνο και από Κύπριους. Αποτέλεσμα αυτού είναι το φίλιο έδαφος να το εκλάβουμε εμείς ότι είναι εχθρικό έδαφος και κατεβαίνουμε σε κατηγημένο αεροδρόμιο από τους Τούρκους. Το αεροπλάνο Νίκη 4 με πιλότο το Βασίλη Παναγόπουλο από το Αγρίνιο πλήττεται κέρια
και συντρίβεται φλεγόμενος στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας στο θάνατο όλους τους επιβαίνοντες πλην ενός. Έχει πήρει την ευθεία, 500 μέτρα, κατά σκάλει το βήμα ανάμεσα από τα πόδια, στο πηγάγια, τα πηγάγια που λέω κάνει. Ένας από εκεί, βγήκαμε έξω από το αεροπλάνο, φώναζε το παιδί, κύριο Χαγέ, μου κόψανε το πόδι και λέει, όχι, το λέει, απλώς χτυπήθηκες λίγο και το πιάνω το χέρι εγώ και το βάνω στο μυρό του απάνω και του λέω, το πόδι σου είναι αυτό, ναι. Και του κατέβασα το χέρι προς τα κάτω, ορίστε, του λέω, όλο το πόδι σου εδώ είναι. Δεν του καταλάβαινε, γιατί χτύπησε πίσω σε κάποιο νεύρο, ναι. Και έχει και ένα πρόβλημα τώρα το παιδί, εντάξει. Τέλος πάντων, το δέσαμε με επεδέσμους ελαστικούς και εκεί ο Βιμπερίτης μου λέει, ανασυνταχτείτε. Πέσαμε κάτω, βάλαμε τα όπλα μας σε κάποια πλευρά που βλέπουμε, χόνταν ένα τζιπ, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος αεροδρομίου, Ταγματάκης Παπαδόπουλος, δεν θυμάμαι το μικρό του, και φωνάζοντας αυτός, γιατί εμείς φοβόμασταν, όπως είπε και ο κύριος Σαλούρος, ότι πέσαμε σε εχθρικό έδαφος και όχι σε φίλιο, θα βαλθούμε από πειρά. Το ίδιο φοβόταν και αυτός, που ήταν πάνω σε ένα τζιπ, και φωνάζει, μη ρίχνετε, είστε σε φίλιο έδαφος, είμαι ο Παπαδόπουλος υπεύθυνος κτλ. Και από εκεί ανασυνταχτήκαμε, πήραμε τραυματίους, νεκρούς και ήρθαν οι αυτοκίνητα και μας πήραν. Μετά την εκατέρωθεν αναγνώριση, οι καταδρομείς οδηγούνται στην ιερατική σχολή και την επόμενη μέρα, 23 Ιουλίου, καταλαμβάνουν θέσεις μάχης στα κτίρια του αεροδρομίου, αναμένοντας την τουρκική επίθεση. Καταρχήν σπάσαμε όλα τα τζάμια του αεροδρομίου, για να μην υπάρχουν σφάσματα του βασικού κτιρίου. Όλα τα τζάμια κατεβήκαν κάτω. Ο κύριος σχεδιασμός του Τούρκων για να κατηγηθεί το αεροδρόμιο ήταν προηγούνται τα άρματα μάχης, ναι. Και πίσω από αυτά έρχονται πεζικό, το οποίο καλύπτεται από τον όγκο του άρματος. Όταν λοιπόν εμείς καταστρέψαμε τα άρματα και σταματήσαμε. Πόσα άρματα είναι περίπου? Εγώ δεν είχα ιδιαίτερη άποψη, δεν ξέρω τον αριθμό τον ακριβή, πάντως άρματα φόρτωνε, γιατί αυτό γινόταν στα ανατολικά του αεροδρομίου, εγώ ήμουν στην άκρη δεξιά. Για μία επιλογή. Ήτανε 4 έως 5. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, ξέρω όμως γιατί άκουγα τον ήχο από τις πίστες και από τις μηχανές και το βολιβολισμό που γινόταν, τη μάχη που γινόταν από την ταράτσα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν πέραν τη Λευκοσία, μέρος της Λευκοσίας, μέρος, πάλι η έκβαση του πολέμου θα ήταν πάλι διαφορετική. Η επιχείρηση νίκη αποτέλεσε ηρωική εξαίρεση στη στάση της Ελλάδας απέναντι στον κυπριακό ελληνισμό τις μέρες της τουρκικής εισβολής. Έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως αποστολή αυτοκτονίας. Η συνολική όμως αβράνεια της στρατιωγικής ηγεσίας και η εγκληματική σύγχυση που επικράτησε κατά την άφιξη των αεροπλάνων στην Κύπρο επισύρουν βαρύτατες ευθύνες. Καθόμουν με το μακράν εγώ στο Αμπίγη και Αντέκου και έπαιρναν καφέ. Και περασμένα μου λέει ο κ. Παναγόπουλος, ναι, λέει εγώ, σας ελειπούμε, λέει, σκοτώθηκε ο γονός σας. Είμαι περήφανος, λέει ο πατέρας μου, που σκοτώθηκε το παιδί μου για την πατρίδα μου.